Ανδρέα, φαίνεται πως ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της πρωινής του συνάντησης πως δεν επιθυμεί την παρουσία του στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φαίνεται πως εμένει στην θέση του πως ο Χάρης Γεωργιάδης πρέπει να συνεχίσει στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του. Κάτι που ωστόσο ο ίδιος ο Υπουργός θεωρεί πως έκλεισε ο κύκλος του εκεί. Ανδρέα, αναχωρώντας από το Προεδρικό, σε ένα τετατέτ που είχαμε με τον Χάρη Γεωργιάδη, τον ρωτήσαμε, Υπουργέ, θα σας δούμε την επόμενη πενταετία και πάλι υπουργό, και μας ένεψε προς το Προεδρικό, προς το εσωτερικό του Προεδρικού και λέει τον Πρόεδρο να ρωτήσετε. Αυτό που μένει τώρα να ξεκαθαρίσει είναι πώς ο Νίκος Αναστασιάδης θα αξιοποιήσει τον Χάρη Γεωργιάδη είτε σε κάποια άλλη θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι βλέψεις του Χάρη Γεωργιάδη για την παραπέρα πορεία του. Το όνομα του είχε παίξει το όνομα του και για το Υπουργείο Εξωτερικών όπως ο ίδιος επιθυμούσε, αλλά και κάποιοι ψήφοι τον θέλουν για διεκδίκηση κάποια θέση στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο χρόνος θα δείξει. Μάλιστα, Ιάκωβε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ τηλεφωνικό, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλή σας μέρα.